NPD 3% nicht mehr. Απολογισμό κάνει η Άγγελα Μέρκελ μετά την ήττα των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία από το ξενοφοβικό «Εναλλακτική για τη Γερμανία». Το κόμμα της Γερμανίδας Κακελαρίου υπέστη βαριά ήττα, με την ίδια να δέχεται ήδη εσωκομματικά πειρά για τον τρόπο που έχει χειριστεί το μεταναστευτικό. Το αποτέλεσμα των εκλογών συνδέεται με την πολιτική για το προσφυγικό. Είμαι επικεφαλής του κόμματος και καγκελάριος. Δεν μπορείς να τα αποσυνδέσεις, οπότε είμαι υπεύθυνη. Νομίζω όμως ότι οι αποφάσεις μας είναι σωστές και πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στην ίδια βάση. Πρέπει όλοι να σκεφτούμε πώς θα ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου με πρώτη από όλους εμένα την ίδια. Το ξενοφοβικό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» ιδρύθηκε το 2013 και έχει καταφέρει να εξασφαλίσει έδρες σε 9 από τα 16 κρατήδια σε όλη την επικράτεια. Είναι ακόμη πιο επώδυνο για το CDU, γιατί το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία αποτελεί προπύργιο της Μέρκελ. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να χάσει. Πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν στη Γερμανία το 2015. Πολλοί πήγαν στη χώρα μετά την απόφαση της κυβέρνησης Μέρκελ να χαλαρώσει τους συνοριακούς ελέγχους.